Άντε, Αριστίδη, πέ μου. Μα τι να σου πω, κύριε Μίμη. Το λόγο που είσαι εδώ και σε παρακαλώ, θέλω να ξεχάσεις ότι είμαστε γείτονες. Όχι, όχι, όχι. Άμα ξεχάσω να νιώθω πιο άβολα ότι έχω απέναντί μου ένα ξένο και μιλώ σε ένα ξένο, καταλάβες. Τέλεια. Είμαστε πάλι γείτονες. Ευτυχώς. Ευτυχώς είμαστε γείτονες πάλι. Γιατί πέ μου, η μαμά μου, οπότε σε κόψω να σου πω ότι με βάλεις τα ευλοημένα το αυτοκίνητο σου πίσω στην αυλή μας. Γιατί όπως φκένει, να σου φατσίζει καμιά ώρα. Όχι, με γελατσίνο κάμι. Σε παρακαλώ, Αριστείτε, μια κομπή του αυτοκίνητο, είδες το πολυτελείας, πολύ ωραίο, ναι. Κοίτα το, μα φαίνεται πάρα πολλά πολυτελείας, ας πούμε, και γκρίμας να βάλεμε όσο φατσίσε. Αλήθεια, κύριε Μίμη, τέλος και πιέσαι έτσι αυτοκίνητο, πώς θα κοφκείς το μήνα. Είσαι του φόρου, Αριστείτε, τέλος πάντων, να φύγουμε το αυτοκίνητο και να έρθαμε στο θέμα μας, γιατί είσαι εδώ. Ναι, γιατί είμαι εδώ. Mm-hmm. Κοίταξε, κύριε Μίμη μου, εγώ είμαι 30 χρονών. Και μάλιστα έκανα και πάρτι το Σάββατο που σε κάλεσα, αλλά ήρθες. Ήμουν με το ένα πόδι έξω από την πόρτα για να έρθω. Και πραγματικά, έστεισα αυτή, ένα ακούσα θόρυβο και λέω, πρέπει να είναι καρατσίνα του, για να COVID και ακυρώσετε το. Το δρόμο που είναι. Μάλιστα, το δρόμο το έχω παραγγείλει, Αριστίδη μου, και έρχεται. Είναι στο δρόμο. Μόλις έρθει, θα στο δώσω. Ναι, να μου το δώσεις. Ελπίζω ένα παιχνίδι. Ίσως να είναι παιχνίδι. Οκ, okay, λοιπόν, βασικά ήμασταν πολλά φρόνιμοι. Γιατί ήμουν εγώ, ήταν η μαμά μου, ήταν η θεία μου Γιαθούλα, τα ξαδερφάκια μου από δημοτικό, ετούτη. Και κοπέλα σου. Και κοπέλα μου. 30 χρονών και δεν έχουμε κοπέλα, Αριστίδη. Βασικά, κύριε Μίμη, εγώ ακόμα τι. Ένα. Και ολόκληρο καλοκαίρι, τι έκανες. Κοίταξε, πήγαμε το πρωί, θάλασσα η ώρα αυτή με μαμά μου. Βάλε μου κάμπο αντιλιακό για μην κάπου ξέρει. Το απογεύμα έκανα πάγο το στη Λίδρα. Α, πήγαμε στον Κότσιρα στην αυλία. Εγώ θέλω να πάω και στον Τζόσεφ με τον Αργύρο, αλλά με αφήνει η μαμά μου. Αριστίδη, έχω εντοπίσει το πρόβλημα. Ποιον είναι, γιατρέ. Είσαι κολλημένο με τη μαμά σου. Α, δεν τέλο έρθει τώρα το. Εσύ μου το είπε μόλι τώρα. Αλήθεια. Ναι. Γίνεται, Αριστίδη μου. 30 χρονών και να μην έχει ακόμα σεξουαλική ζωή. Κοίτα, κύριε Μίμη μου. Εγώ είπα το τη μαμά μου ότι έχω. Και λέει μου, και εμεί που έχουμε να μου καταλάβαμε. Και εγώ λέει μου που είχαμε τον παπά σου, εξαπόλυσε με και πει με μια Ρουμάνα. Βασικά, κοίταξε να σου πει αλήθεια, να γνώρισε Ρουμάνα και μια χαρακοπέλα. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι το σεξ οδηγεί σε γάμο, να Αριστίδη. Δεν είναι ανάγκη να παντρευτεί για να κάνει σεξ. Αλήθεια. Δεν είναι. Δηλαδή, εσύ που εχαρτώθηκες τώρα πρόσφατα. Έτσι ήταν η πρώτη μου Αριστίδη. Ξέρεις πόσες. Πόσες. Εντζέ να μετρήσουμε θέμα. Κάμποσες. Κάμποσες. Άντε κύριε Μίμη, και σου φαίνεται. Λοιπόν, Αριστίδη. Για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να ξεχωρίσεις τη μάμα σου. Άμα είσαι βεντούζα με τη μάμα σου, δεν θα έχεις μια φυσιολογική ζωή. Και όταν δεν έχεις φυσιολογική ζωή, δεν θα έχεις σεξουαλική ζωή. Θα μείνει μια ζωή κολλημένο. Άρα πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος άμεσα. Μα τέγια ένα. Τελείω, τελείω, δεν το συζητώ. Τα τυπικά, εντάξει, ένα τηλέφωνο την κάνει τη μάμα, εμαέρεψε τίποτα να φάμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να προσπαθήσει άμεσα να βρει μια κοπέλα για να πληρώσει αυτό το πάθο που καταπιέζει 30 χρόνια. Πρέπει να ανάψει η φλογή τη Αριστίδη. Στο κάτω-κάτω, ρε παιδί μου, είσαι και ο σεναριογράφο τη σειρά. Θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει. Καλώς στο γείτονα, καλώς στον Αριστίδη. Γεια σου κύριε Μίμη μου. Πώς επιάμε το θέμα μας. Αν κάπως η πειράδα μέσα. Μια χαρά είναι η Αριστίδη, γνωρίσαμε κανέναν κορίτσι. Πολλά ωραία μπλούζα σου κύριε Μίμη, πάει σου. Σε παρακαλώ να επανέλθουμε ένα μέσα στο θέμα, Αριστίδη. Ναι, επανέλθουμε. Έγινε μια τρύπα στο νερό. Γράψε το πώς το λέω, μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, εγώ γνώρισα μια κοπέλα από τη δουλειά, την Ελένη. Τέλεια. Τέλεια. Και πρότεινα τη να βγούμε έξω για παγωτό ένα απόγευμα. Μπράβο. Πρότεινα τη. Εγώ είπα ψέματα τη μάμα μου ότι να πάρω το ποδήλατο μου για σέρβις. Φόβος αντιμετώπισης της μητέρας, άρα τη είπε ψέματα. Ψέματα. Λοιπόν, φκαίνουμε με την Ελένη, παραγγέλνουμε τα παγωτά μας. Και που τώρα μένει το παγωτό μας, και κάνουμε το πρώτο του παγωτού, πλησιαζόμαστε. Και ήρθε μου για πρώτη φορά η επιθυμία να. Παρακατώ, παρακατώ, παρακατώ. Μα σε κάνω πόσο κουτσοπολί, κύριε Μίμη, έτσι το είχα. Δεν είναι θέμα κουτσοπολιού, Αριστίδη μου. Εγώ σαν γείτονα σου και σαν γνωστό. Και εγώ με να σε βοηθήσω, αυτό είναι. Και έγινε, μάλιστα. Λοιπόν, και μου πάμε. Διότι είναι φιλή στη Βουκ, με φανταστεί. Και από τι δύο το φιλή. Κοφκή μα η μαμά μου. Έρχεται μπροστά μου. Πετάσι μου το παγωτό, χαμέ. Λαλή της Ελένης, ποια είσαι εσύ η τσούλα που καθέσαι και γλύφεις τα παγωτά του καθενού. Σε και με που το φτύνει και με σπίτι. Τραύμα. Τι γεύση ήταν το παγωτό. Chocolate chips. Chocolate chips. Καλά ρε Αριστίδη, εσύ έναν αντέδρασες.
Δεν έκανα τίποτα. Δεν είχαμε στην επανάστασή σου. Δεν έκανα λαλό σου. Να σου πω που κατάλαβα και ρημίμη. Ότι εγώ θα. Δεν γίνεται 30 χρονών γάδαρο παλικάρι. Αριστεί μου να μείνουν. Θα εκραγεί. Θα παίξει. Θα κάνει έκρηξη. Εντάξει, να κάνω. Τέλο πάντων, είπαμε να κάνει ατσί. Εγώ να φύγω. Τώρα εντωμεταξύ να σου πω κάτι. Ρώτησε με μαμά μου ποιο με φοιτήκιασε. Και επειδή δεν πρόκειται ξανά από ψέματα, είπα ότι εσύ με φοιτήκιασε. Και τώρα είναι έξω γιατί δεν με φέρε. Και χτέρνησε το αυτοκίνητο σου. Το τσινούρκο με το κλειδί τη. Τι καμία αριστείτη. Sorry. Είμαστε εδώ με το σεναριογράφο τη σειρά, τον κύριο Ανδρέα Αριστοτέλη. Αυτό ψευτικά χειροκροτήματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μα έκαμε την τιμή να έχουμε το γύρισμα μαζί. Βέβαια, γιατί ήρθα μόνο για τούτο. Και το ρώτησε τρει κάμερε, εγώ χωρί λόγο. Το απευθύνομαι σε κάποια. Αυτό είναι ο Ανδρέας Αριστοτέλης, κυρίε και κύριοι. Τώρα πρέπει να έχει φωτογραφία μου κάθε φορά. Ο Ανδρέας Αριστοτέλης στο σενάριο. Λοιπόν, άτι. Good luck. Ποιο μαζί μα. Τρία. Ποιο είναι στο αεροπλάνο. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Λοιπόν, Αριστίδη μου, τι σε φέρνει εδώ. Μα θα κεφαλικό αγώνα ξεκινήσει. Όντω τώρα. Τι με φέρνει. 30 χρονών Αριστίδη και δεν έχουμε κοπέλα. Βασικά κύριε Μίμη μου, εγώ ακόμα είναι... Μα τι είναι... Άμα είναι... Είναι... Μα και εγώ κλείνω κατά κύριε που κάνεις. Κοίταξε κύριε Μίμη μου, εξυπνώσαμε το αρισκέτο πολλά του. Αυτό το ξεπεράσει το... Το ξεπεράσει. Ουπ, πολλά ωραία η μπλούζα σου, κύριε Μίμη μου, πάει σου πολλά. Άφησε την μπλούζα και επανέρθε. Πώς μιλάει έτσι ένα σημαντικό. Μπιπ. Τρία, δύο, ένα. Του γιατρού μόνο σου τα λαλεί, μόνο σου τα χέρι. Δώσε λαλεί τα δυσέρα Κωνσταντίνο. Να νιώθει ο πρωταγωνιστής ότι κάποιος του λαλεί 3, 2, 1. Άρα δώστε. Τρία, δύο, ωραία που το λέει. Ένα, πάμε.